Σήμερα θα δείξουμε σε ένα πλυντήριο Samsung πώς αλλάζουμε καρβουνάκια. Είναι η βλάβη δηλαδή που λέμε ότι έχει ένα πλυντήριο όταν δεν γυρίζει ο κάδος. Δεν γυρίζει το μοτέρ ούτε για να στύψει ούτε για να πλύνει και θα δούμε πώς αλλάζουμε τα καρβουνάκια. Πάμε να δούμε πόσο εύκολο δύσκολο είναι να τα αλλάξουμε. Πρέπει να σηκώσουμε το πλυντήριο από κάτω να φανεί το μοτέρ και όπως βλέπετε το κάθε καρβουνάκι, αυτά τα δύο τα καφέ, έχει δύο βίδες. Αυτές είναι με σταυροκατσάβιδο, υπάρχουν και βίδες που είναι με τόρξ, το λεγόμενο και αστεράκι. Ξεβιδώνουμε τις δύο βίδες να απελευθερωθεί το αριστερό καρβουνάκι. Κατά τον ίδιο τρόπο θα αλλάξουμε και το άλλο. Βλέπετε ότι έχει μείνει πολύ λίγο σε σχέση με το πώς θα ήταν ένα καινούριο. Έχει μείνει πολύ λίγο. Θεωρητικά θα μπορούσε να δουλέψει λίγο ακόμα, αλλά επειδή δεν έχει δύναμη το ελαττήριο να σπρώξει, να κουμπίσει τον άξονα, δουλεύει λίγο το... Δηλαδή αν το σκαλίσουμε και καθαρίσουμε την καρβουνόσκονη, δουλεύει λίγο και μετά από μία-δύο πλύσεις ξανασταματάει. Πάμε να βάλουμε το καινούριο επάνω με τη φορά που έχει μπροστά. Έχει και δύο τρύπες κάτω και έχει δύο εγκοπές στο καρβουνάκι και δεν μπορείτε να το βάλετε λάθος. Αυτή η επισκευή θα πρέπει να γίνεται με κλειστό το ρεύμα, δηλαδή όταν γίνεται αυτή η αλλαγή στα καρβουνάκια να είναι βγαλμένο το πλυντήριο από την πρίζα, γιατί μπορεί να σας χτυπήσει το ρεύμα. Θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους. Δηλαδή μην αποφασίζει κάποιος που δεν έχει ιδέα που να κάτσει να αλλάξει καρβουνάκια. Κατά τον ίδιο τρόπο που έχει το καλώδιο επάνω, έχει την ασφάλεια, θα τη βγάλουμε και κατά τον ίδιο τρόπο πιέζοντας την ασφάλεια θα βγει και θα το βάλουμε στο νέο καρβουνάκι. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Αλλάζουμε και το άλλο καρβουνάκι με τον ίδιο τρόπο, λύνοντας τις δύο βίδες, βγάζουμε το παλιό. Βγάζουμε το παλιό με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε και το καινούριο πόση διαφορά έχει. Το βάζουμε και αυτό στη θέση του, βιδώνουμε τις βίδες που το συγκρατούν και είμαστε έτοιμοι. Μερικές φορές κατά τις πρώτες δύο χρήσεις στο πλυντήριο μπορεί να σας κάνει λίγο θόρυβο. Όταν πατήσουν ίσια όμως τα καρβουνάκια, ο θόρυβος μειώνεται σιγά σιγά με τις πλύσεις. Είναι όπως τα τακάκια του αυτοκινήτου, είναι μέχρι να πατήσουν ίσια. Μειώνεται ο θόρυβος σταδιακά σε κάθε πλύση. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, αν θέλετε να κάνω και άλλα βίντεο σαν αυτό.